Κυρία Μπαξεβάνη, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Βακετιανάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και νομίζω θα μας δώσετε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την έξυπνη εφαρμογή, αλλά και ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς όσον αφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα ή και εγκλήματα βέβαια κάποιες φορές. Ναι, να σας πω τι στοιχεία έχουμε μέχρι σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή δημιουργήθηκε πιλωτικά και λειτουργεί μόνο στην Κρήτη, μια και το έργο μέσω της οποίας παράχθηκε είναι το Life Natura Themis, που επίσης πιλωτικά υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτη στο νησί. Το έργο είχε σκοπό να καταγράψει τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που γνωρίζαμε μεν ατύπως ότι υπάρχουν στο νησί, παρατηρούνται στο νησί, αλλά ποτέ πραγματικά δεν είχαμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης, και αυτό έγινε εφικτό τώρα πλέον με αυτό το έργο. Τώρα πραγματικά έχουμε μια εικόνα και ξέρουμε τι γίνεται. Η εφαρμογή είναι μια πάρα πολύ απλή κατασκευή, παραγωγή αν θέλετε, πολύ ελαφριά, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε χρήστης, ακόμα και αρχάριος. Την κατεβάζει εύκολα και για συσκευές iOS και για συσκευές Android. Υποστηρίζεται και από τα δύο συστήματα. Την εγκαθιστά στο κινητό του ή στο τάμπλετ του και αφού ενεργοποιήσει τα δεδομένα του δορυφόρου, μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες από την παράβαση που έχει γίνει ή αυτή που υποψιάζεται ότι είναι παράβαση, τέλος πάντων, να γράψει πιθανά ένα μικρό κείμενο και να την στείλει στον διαχειριστή. Είναι εντελώς ανώνυμη, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, δεν εμφανίζεται ούτε το τηλέφωνο του, ούτε τα στοιχεία του, εκτός και αν ο ίδιος θέλει να τα γράψει. Και από εκεί και μετά ο διαχειριστής της εφαρμογής, που είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εταίρος του έργου, με τη συνεργασία και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, και γνωρίζουμε λίγο καλύτερα τις περιοχές και τα προβλήματα, το προβούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα έχουμε πάρει γύρω στις 160 καταγγελίες. Κάποιες από αυτές ήταν άκυρες, είτε είχαν λάθος συντεταγμένες, οπότε δεν μπορούσαν να προωθηθούν, είτε δεν απέδιδαν σωστά, ας πούμε, το έγκλημα, το πρόβλημα, αν θέλετε. Όλες οι υπόλοιπες έχουν προωθηθεί και αρκετές από αυτές έχουν λάβει ενημέρωση από τις υπηρεσίες, είτε ότι έχουν αποκατασταθεί, είτε ότι έχει αποκατασταθεί η βλάβη, η περιβαλλοντική ζημία, είτε ότι έχει εντοπιστεί ο υπεύθυνος. Έχουν υποβληθεί πρόστιμα, έχουν υποχρεωθεί οι ΠΕΤΗ επίσης να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έκαναν. Αυτές οι καταγγελίες αφορούν σε ολόκληρο το νησί υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι ίσως πιο προβληματικές? Ως συνήθως οι δύο μεγάλες περιοχές που συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και βέβαια και τις πιο έντονες οικονομικές δραστηριότητες, δηλαδή τα Χανιά και το Ηράκλειο και τα Χανιά μάλλον, εμφανίζουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά. Πρωτιά έχει το Ηράκλειο, η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Μετά ακολουθούν τα Χανιά και το Λασίθινο το ρέθουν λιγότερα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και παρόμοιες παραβάσεις και στις άλλες δύο ενότητες. Το πιθανότερο είναι ο κόσμος να μην έχει γνωρίσει τόσο καλά την εφαρμογή, να είναι αλληλοτροπία, είναι πιο δύσκολες ίσως, ας πούμε, ειδικά το Ρέθινο που είναι και ορεινός όγκος του ψιλορίτη. Ο κόσμος πιθανόν δεν βγαίνει τόσο έξω, εξαρτάται την περίοδο. Δηλαδή, ιδιαιτερότητες λοιπόν. Ναι, έχει και διακυμάνσεις. Συνήθως δεχόμαστε 8 με 10 το μήνα καταγγελίες. Αλλά το χειμώνα, ας πούμε, είναι λίγο πιο χαμηλά, λόγω του ότι είναι ο καιρός κακός, δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, δεν μπορεί να παρατηρήσει, δεν έχει την ευκαιρία να κινείται πιο πολύ. Το καλοκαίρι είναι πιο πολλές οι καταγγελίες. Δηλαδή έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις. Ναι. Όσον αφορά τώρα στις καταγγελίες, δεν ξέρω αν τις κατηγοριοποιείτε και σε τι αφορούν συνήθως. Τις κατηγοριοποιούμε για να μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μπορώ να σας πω, γύρω στο 90% των αναφορών των πολιτών, των χρηστών της εφαρμογής, αφορούν απορρίψεις, παράνομες απορρίψεις βαζών και απορριμμάτων και οικιακών απορριμμάτων και εξκαφών και από έργα, σε ρεμάτα και στα πρανή των δρόμων, δυστυχώς. Ναι. Και να σας πω και αυτά είναι και τα πιο εμφανή.
Είναι και τα πιο εμφανή, δηλαδή τα βλέπει, κινούμαστε στους δρόμους, κινούμαστε με τα αυτοκίνητα. Ναι, είναι κάτι που... πιο εύκολο να σημαντικοποιεί. Τώρα, να πετύχεις ελευθεριοτομία πρέπει να είσαι, ας πούμε, ή ορειβάτης ή εκφυσιολάτρης, να είσαι έξω. Για να πετύχεις παράνομο κυνήγι, ας πούμε, επίσης πρέπει να είσαι έξω στο βουνό και να μην φοβηθείς ότι θα σε μπαλωτάρουν να τραβήξεις φωτογραφία. Ξέρετε, είναι και όλα αυτά. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι μάλλον ένα ενδεχόμενο και αυτό, κύριε Μπαξεβάνη, καλά το λέτε. Υπάρχει και ο φόβος, βέβαια, πάντα, των ανθρώπων, γιατί όταν βρίσκονται μπροστά σε μια παρανομία, μην γνωρίζοντας ποιος είναι απέναντι, απέναντί τους ακριβώς έχουν μια συστολή, η αλήθεια είναι. Από το να βλέπουν κάποια μπάζα παρατημένα, να τραβήξουν μια φωτογραφία και να τη στείλουν στο διαχειριστή μέσω της έξυπνης εφαρμογής, μπορεί να εντοπιστεί αυτός που παρανόμησε? Ναι. Υπάρχει δυνατότητα από τη στιγμή που οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιηθούν όπως πρέπει. Τώρα πλέον και με την τεχνολογία είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Αλλά πιστεύω και θέλει και λίγο πρόθεση να ασχοληθείς. Ναι. Δηλαδή μας έχει τύχει, ας πούμε, σε περίπτωση ιδιώτη, δεν χρησιμοποίησε την εφαρμογή, αλλά μας το γνωστοποίησε ο ίδιος, ας πούμε, ότι εντόπισε ή μάλλον εντόπισε στοιχεία του παρανομόντα, τέλος πάντων, ο οποίος είχε δείξει όντως μπάζα και οικιακά απορρίμματα, ψάχνοντας μέσα στα σκουπίδια που είχε πετάξει και βρίσκοντας αποδείξεις και στοιχεία της κατοικίας του και της ιδιότητάς του και του. Δηλαδή μπορούσε κάλλιστα να εντοπιστεί από αυτά από την αρμόδια υπηρεσία. Οπότε πήγε, κατέθεσε ο ιδιώτης ο ίδιος την καταγγελία στην αστυνομία με τα στοιχεία που βρήκε και από εκεί και μετά είναι πλέον η ευθύνη της υπηρεσίας, ας πούμε, να προχωρήσει στον εντοπισμό του δράστη. Μέσω της εφαρμογής πάντως έχουμε ενημέρωση από υπηρεσίες ότι εντοπίστηκε, ειδικά σε μια περίπτωση στο Καλό Χωριό, στο Ίστρο, στον Άγιο Νικόλαο, εντοπίστηκε αυτός που είχε ρίξει τα μπάζα από την υπηρεσία και υποχρεώθηκε στην απομάκρυνση των μπάζων με ιδία μέσα και κόστος. Ναι. Δεν μας ενημέρωσε η υπηρεσία αν του υποβλήθηκε πρόστιμο ή κάποια πιθανά έγινε κάποια δικογραφία, ας πούμε, ή έλειξε το θέμα μόνο με την αποκατάσταση του χώρου. Υπάρχει... Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις επιβαρύνεται το δημόσιο και η αντίστοιχη υπηρεσία στην απομάκρυνσή τους. Δηλαδή κυρίως οι Δήμοι που είναι και επιφορτισμένοι με την καθαριότητα της επικράτειάς τους. Ναι. Ειδικά σε θέματα μπάζων, ας πούμε, που είναι δύσκολο μετακινήσιμα. Αυτές τις 160 καταγγελίες που είπατε, μέσα σε πόσο διάστημα από την έλεξη... Από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι σήμερα, ας πούμε, δυόμιση χρόνια σχεδόν. Δυόμιση χρόνια. Δύο χρόνια νομίζω, είναι. Ναι. Δυόμιση χρόνια. Από αυτές δεν είναι βέβαια όλες έγκυρες, οι 100 είναι έγκυρες. Ναι. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε, κυρία Μπαξεβάνη, για το θέμα αυτό, γιατί ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι, ή ότι άσχετα αν θέλουν να κατεβάσουν αυτήν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να καλέσουν, παραδείγματος χάρη, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε ένα τηλέφωνο, δηλαδή να το θέσουν υπόψη σας. Όχι. Το Πανεπιστήμιο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ναι. Ως εκ τούτου δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε και τα μέσα για να αναλάβει κάτι τέτοιο. Ο πιο σωστός τρόπος είναι ο κάθε πολίτης που πραγματικά ενδιαφέρεται να μην φοβηθεί, να πάει να καταγγείλει επισήμως και να κάνει μήνυση στην αστυνομία, ακόμα και κατά γνώστον. Αν δεν τον ξέρει, θα κάνει κατά γνώστον, λογικό είναι. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη και αρμόδια να καταγράψει οπωσδήποτε το συμβάν και να ενημερώσει τις υπόλοιπες υπηρεσίες για το θέμα. Ναι, ότι υπάρχει μια αυστηροποίηση, βλέπετε, μια αυστηροποίηση. Δεν απαγορεύει, είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα του πολίτη αυτό από το Σύνταγμα και από την νομοθεσία. Ναι. Δηλαδή η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη, η οδηγία και με το προεδρικό διάταγμα και με το οποίο έχει εναρμονιστεί η οδηγία στην ελληνική νομοθεσία, επιτρέπει, δίδει το δικαίωμα στον πολίτη να το κάνει και συνταγματικά, άρθρο 24,
του συντάγματος. Ναι, είναι και υποχρέωση και δικαίωμα του πολίτη να ζει σε ένα καθαρό περιβάλλον. Αυτό... Και να μην φοβόμαστε, δεν θα βρούμε τον πελά μας. Είναι δυνατόν να πάει κάποιος, ας πούμε, να καταγγείλει στην αστυνομία ότι ξέρετε είναι αυτό εκεί και να του πούνε το ρίξες εσύ και δεν φοβάται. Απλά ίσως ένα θέμα αν θα πρέπει να καταθέσει μήνυση και πρέπει ο πολίτης που έχει εντοπίσει το πρόβλημα να πληρώσει γι' αυτό, έστω και κατά αγνώστων, εκεί είναι ένα θέμα, ας πούμε. Νομίζω όταν γίνεται δικογραφία γίνεται αυτό, αλλά μπορεί να κάνει και αναφορά, δεν είναι απαραίτητο να κάνει μήνυση. Ναι. Μπορεί να το κάνει, να κάνει αναφορά. Δηλαδή εμένα μου έχει τύχει και προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο πέρα από τη δουλειά, να το αναφέρω και τηλεφωνικά και η αστυνομία πήγε στο συμβάν. Α, καλό. Δηλαδή, καλό αυτό είναι, γιατί είναι, ξέρετε. Όχι. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν και το κάνουν. Πιθανόν να γκρινιάξουν σε κάποια στιγμή, ας πούμε, αν είναι λίγο περίεργη ναι. κατάσταση, αν έχει κάποια άλλες ναι. υποχρεώσεις, αλλά είναι υποχρεωμένη η αστυνομία να το καταγράψει και η ίδια να μην πάει, θα ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία να το κάνει. Υπάρχει λοιπόν. Ειδικά σε σοβαρά θέματα. Ναι, ακριβώς. Και επειδή δεν λείπουν τα σοβαρά θέματα, κάποια πέφτουν στην προσοχή μας, αρκετά όμως δεν πέφτουν δυστυχώς. Δηλαδή, βλέπουμε το αποτέλεσμα μετά από ο καιρό. Και είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Από αυτό έχουμε κέρδος, γιατί αυτό εντός ή εκτός εισαγωγικών πουλάμε και στους ξένους που έρχονται. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η θάλασσά μας, που και ακριβώς. αυτή ρυπαίνεται βέβαια. Η θάλασσά μας πουλάμε για καθαρή. Έτσι. Ναι, γιατί και αυτή ρυπαίνεται, η αλήθεια είναι. Και δεν έχουμε όσο θα θέλαμε, δηλαδή στις παραλίες έχουμε αρκετά φαινόμενα ανθρώπων, αυτό το γνωστό από παλιά που συνεχίζεται, ότι αφήνουν τα σκουπίδια και μετά διαμαρτύρονται ότι η παραλία δεν είναι καθαρή, έτσι. Λίγη προσοχή από όλους μας περισσότεροι και περισσότερη υπευθυνότητα νομίζω θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Απλά ναι. είναι, πιστεύω, κάτι πολύ απλό. Πρέπει να ναι. σκεφτούμε ότι αυτός ο χώρος που μας φιλοξενεί είναι το σπίτι μας το μεγάλο. Όπως ναι. δεν πετάμε στο σαλόνι μας τις γόπες μας κάτω, αλλά ναι. τις βάζουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο που έχει οριστεί γι' αυτό. Ναι. Το ίδιο ακριβώς είναι και το. Έτσι θα έπρεπε το μεγάλο μας σπίτι, να έτσι. Λειτουργεί. Ακριβώς έτσι ναι. θα έπρεπε να λειτουργεί. Κυρία Μπαξεβάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και καλά. Για αυτήν ελπίζουμε την εφαρμογή. Ναι. Βεβαίως, ελπίζουμε φίλοι που μας και ακούν. Κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να κουβεντιάζουμε πλέον ακριβώς. αυτά τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Ότι απενεργοποιήσατε την εφαρμογή, γιατί πια δεν υπάρχουν, έχουν λυθεί τα, ναι, τα προβλήματα. Το ιδανικό. Ίσως όνειρο, αλλά εντάξει, κάνουμε την ευχή. Σας ευχαριστούμε ωραία. Θερμά. Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια επίσης.